πέρα με τους δροσουλίτες φτιάξαμε σαπούνι με την παραδοσιακή μέθοδο, χρησιμοποιώντας τη γανόλαδα, καυστική σόδα και ακολουθώντας τις παραδοσιακές συνταγές. Με αυτόν τον τρόπο και είχαμε μια συλλογική διαδικασία που όλοι μαζί συμμετείχαν και συμβάλαμε στο να μην έχουμε απόβλητα για τα τηγανόλαδα, αλλιώς θα πεθιόνταν, να δημιουργήσουμε κάτι χρήσιμο για το σύλλογο, για τον καθένα από τους συμμετέχοντες και ευχόμαστε να συνεχίσουμε και να είμαστε καλά μετά από λίγο καιρό να το ξανακάνουμε. Γιατί θα τελειώσουν, θα τα καταναλώσουμε τα σαπούνια αυτά. Ωραία. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Πάρε χέρι, κάτσε Το βλέπετε τώρα, αυτό κάπως έτσι θα είναι το χρώμα του. Ναι, είναι το πράσινο. Το πράσινο. Αρκετά ανοιχτό είναι. Δεν είναι το πράσινο. Αυτό που λέμε για το στίγμα, ήδη βλέπετε ότι αρχίζει και πίζει. Αυτό θα γίνει ακόμα πιο παιχτό. Κάτσε όμως. Την ώρα που το ανακατεύεις. Όσο το ανακατεύεις, πίζει. Το ανακατεύεις και ομογενοποιείται. Αρχίζει και πίσω. Άλλο ένα, τρία, άρα θέλουμε έναν άλλο. Δεν μου λες, τα χρώματα είναι χαροπλαστική.
κάνεις βάζεις και κάνεις τα... Τώρα τι χρώμα θα έχεις, δεν ξέρω, για το πράσινο θα πούνε. Τα πρόσινα. Δεν ξέρω. Τώρα να τα ρίξουμε πέρα. Αυτό είναι το πρώτο φορά. Δηλαδή εγώ δεν το έχω ξανακάνει. Να το κάνεις την επόμενη. Καινοτομία. Μάλλον θέλει να το κάνεις. Αχ, παιδιά, μυρίζει φανταστικά. Θα ρίξουμε κι άλλα, όχι. Βάλε με για σε τι. Όχι ακόμα, δεν έχει αφήσει. Δεν έχει αφήσει. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται ένα ίχνος, θα περιμένουμε να γίνει πιο βαθύ. Thank you.
έχω πάει στον πάτο. Ελάτε τώρα, λέγανε παλιά. Να το βάλουμε στα καλούπια. Ελάτε εδώ,
Το είναι λίγο χαρτί. Μουστάρδα. Μπράβο. Το κουτάλι δώστε μου από εδώ. Όχι το ψάρι. Τη σπάτουλα. Τι. Α, για τη μηχανή είπατε, ναι. Και ένα κουτάλι φέρτε, παιδιά. Καλή είναι και αυτή. Εγώ όταν ήμουν μικρή είχα ταΐσει την αδερφή μου σαπούνι. Αγαπούσε την αδερφή. Μιλάμε αυτή. Ήθελες άμεση την εκτέλεση. Κάτω και εσύ για το κάνεις πολύ καλά. Κάτω και εδώ πέρα. Οι μικρότερες. Δύο άνθρωποι. Πάρτε το Οπότε δεν φύγει τώρα για αυτό το. Τελείωσε. Την άλλη φορά την έκανα κάτω από το τραπέζι. Αυτά θα τα τελείξουμε τώρα με το πάνω. Για να βγει κάποιος και να βγει. Θα τα αφήσουμε σε ένα σκληρό μέρος. Θέλουμε στο γραφείο, ας πούμε. Πετσέτες κουζίνα. Ναι, ή καναπανάκι έτσι. Θέλουμε να έχεις μάτι, να θέλουμε να χάτινε όπως το τραπέζο μάτι. Για σκεφτούμε πάτε μια μύγα τώρα και να βρούμε στο σαπούνι μας. Μια μύγα, για φαντάσου, για σκόρδε. Και ποντικό μπορεί να βγει από την κοπή. Σιγά, εκεί είναι πρωτενή μου από το σαπούνι. Θα το κάνουμε μπάνιο, να το κάνουμε. Είναι περίπτωση. Είναι πεθερός. Όχι, καλέ, έτσι το λέμε. Όμως, ποια θέλει να πάρει θέση, ας βάλει και ένα γάτι να αρχίσει να κάνει. Θα σας δείξω, καλά, όχι ότι είναι κάτι για μια επιστήμη, αλλά εντάξει, αυτό. Έτοιμο. Τέλεια. Κυρία Σταυρό, το πάτε. Ναι. Και εγώ θα πάω. Με περιμένει να κρυβεί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Εντάξει, το καθάρι μετά το δίνω να μας Τελειώς από ελαιόλαδο παρθένο ή οτιδήποτε χρησιμοποιήσεις. Αν πας να χρησιμοποιήσεις, δεν σου λέει κανείς πάρε από το σπίτι σου. Για το μωρό σου. Δεν θα βάλεις ναι, θα το βάλεις, αφού έτσι κι αλλιώς έχεις βάλει το τέτοιο. Έχεις βάλει το νερό σου που θα έχει την ιδιότητα του χαμομηλιού, του τσαγιού, ό,τι θέλεις να βάλεις μέσα. Δεν έχει να κάνει αυτό. Εντάξει. Μπορεί να είναι παρκαρισμένη. Και αν φωνάζουν από κάτω, λέει στραγγαλμένη. Έλα γρήγορα γιατί ήθελα να φύγει. Να συγγίσουμε τώρα 1700 γραμμάρια λάδι και θα προσθέσουμε και 300 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο. Την έφα είναι 2 κιλά. Εντάξει, και αυτό το καλό καιρό. Έτσι. Μπορούμε να φέρουμε κάτι να τα ζυγίσουμε. Αμέ, φέρει κάτι. Ναι. Αυτά τα λάδια βλέπω ότι είναι καθαρά πάντως, δεν είναι τηγανόλαδο. Είναι τηγανόλαδο. Τι σουρώνει. Θα μπορούσαν να είναι και καθαρά, αλλά για λόγους αειφορίας και ανακύκλωση και τα λοιπά, δεν τα χρησιμοποιούμε. Στα χωριά εβάζανε το κατακάθι του λαδιού. Ναι. Το κατακάθι. Αυτό που ήταν άγριστο. Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν θα χωρέσει. Είπατε για το αμυγδαλέλαιο. Λοιπόν, για το αμυγδαλέλαιο, έτσι. Λοιπόν, το αμυγδαλέλαιο. Ή θέλετε μαζί και το αμυγδαλέλαιο. Θα τα ενώσουμε, αλλά δεν πειράζει. Μπορούμε να τα έχουμε ξεχωριστά. Πάντως, καλή ιδέα ήταν αυτή. Μάλλον, ελάτε, έλα εδώ, Μαρία. Βάλε εσύ 300 γραμμάρια, μέτρα 300 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο. Δεν πιστεύω από το καινούριο λάδι που βγάλαμε εδώ. Ακριβώς! Ω, καλά, καλά, μπράβο. Όχι, είχα κάνει πολύ χημεία στο Πανεπιστήμιο. Θέλετε, ωραία. Τότε θέλεις αυτό, άμε το μέσα και φέρε ένα άλλο τέτοιο να βάλουμε το λάδι. Μεγαλύτερα. Θα τα αναμίξουμε σε ένα. Να βάλουμε τη μεγάλη, τη γυάλινη. Θέλεις να προσθέσουμε εδώ πέρα μέχρι ένα ποσό, γιατί έτσι και εδώ θα τα αναμίξουμε. Θα τα. Ναι, αλλά έτσι θα φέρουμε και δεύτερο. Το γυάλι με το μεγάλο. Οπότε έλα να. Ναι. Να βάλουμε το γυάλι με το μεγάλο. Εντάξει, εντάξει, φέρε. Η ζυγαριά, μπρε, πόσα μπουκάλια λάδι κάνει. Ναι, αυτή πόσο άτσι, δεν κρατάς που ζητήσεις. Για τις ποσότητες που θέλουμε, μας είναι εντάξει. Ωραία, μπορούμε, μπορούμε. Τέλεια. Α, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, 1700 γραμμάρια. Έλα, Σταυρούλα. Κάπως που έχει γεράματα και γιατί εγώ πρέπει να βάλω τα γελιά από τη σκληροπία. Και εγώ αυτό το θέμα. 1700 γραμμάρια θέλω. Ήδη είναι στο μηδέν. Αυτό θα το πάρει όλο, ξέρετε. Εγώ ρώτησα γιατί αυτό το λάδι είναι πολύ καθαρό, βρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή για τη γαλέλα. Είναι σουρωμένο. Τόσο πολύ καλά. Πόσες ωραία, το πετάνε αμέσως οι κριτικοί. Λίγο βάζουν το τηγανίσμο και το πετάνε. Μην είσαι και βάζεις το τηγανίσμο πολύ. Σιγά το τηγανίσμο πολύ. Δεν το πετάνε. Εγώ πάντως δεν τηγανίζω ποτέ. Δεν το χαραμίζω αυτό το λάδι για τηγανίσμο. Εγώ είμαι από Μεσσηνία. Οπότε είμαι το αντίπαλο δέος της Κρήτης το λάδι. Εγώ είσαστε κοντοφοριανές με τη μάνα. Εγώ είμαι μανιανές. Λέω να μην. Ωραία, συμπλήρωσε και από το άλλο. Όπως είπε ο κύριος, εμείς τουλάχιστον στη Μεσσηνία. Να σας δώσω μπρε καλιά σαπούνια να καλύτερξω εγώ το λάδι. Τότε θα μου πεις ο κόσμος. Τη μούργα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ, μούργα που εγώ είναι κάθε πιο χρόνο, όταν καθαρίζω την τίνα του περσινού λαδιού για την επόμενη και παίρνω τις μούργες, τις πηγαίνω για το καντήλι.
1700 είπατε. 1700. Ωραία. Εντάξει, εντάξει. Okay. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το αναμίξετε. Μαζί με το αμυγδαλέο. Και... και αυτό θα το ζεστάρουμε κάποια στιγμή, αλλά όχι τώρα, γιατί θα περιμένουμε να αρχίσει μετά που θα κάνουμε τη διαδικασία με το νερό και που θα το αναμίξουμε με την καυστική σόδα, να αρχίσει να πέφτει και να ανεβαίνει λίγο αυτό, να, να συμπέσουν. Απλώς μπορείτε να το πάτε μέσα. Ναι. Λοιπόν, μια και έχουμε του λαδιού, θα σας πω μια ιστορία του 1954. Έρθε μια διακονιαρέ στο σπίτι στο χωριό και ήθελε να λάβει. Και ο παππούς μου κατάλληλε στο κρεβάτι 10 χρόνια. Άμε παιδί μου να βάζεις από το λαδικό ό,τι έχεις, έτσι βάζεις ό,τι έχεις το λαδικό. Πάει το κοπέλι και βάζει το λάδι και λέει διακονιαρέ. Άμε παιδί μου να βάζεις από το πιθάρι, άμε να βάζεις από το πιθάρι. Στην πόρτα το λέγε. Αλλά ο παππούς μου το άκουσε. Και το ρικάκι αυτός και της έρχει μια φωνάρα. Δα είναι αμπορή, θα λες πως θα έχει πάει το λάδι. Κουτσουνάρα. Και σπάνιο βέβαια. Δεν την έφτιαξε ότι είχε το λάδι κόβει, θέλει κι άλλο. Κουτσουνάρα λέει, τρέχει το λάδι πάει. Πάντα στο νερό προσθέτουμε, δεν βάζουμε το νερό στην καυστική σόδα, γιατί θα γίνει μεγάλη αντίδραση και έκρηξη. Βγάζουμε και το κάνουμε πάρα πολύ σταδιακά. Δηλαδή, όταν λέω σταδιακά, προσέξτε, θα το κάνω απλώς για παράδειγμα και μετά ανταλλάξτε μεταξύ σας τα γάντια, ακούστε αυτό. Έτσι, με... τόσο λίγο. Θα περιμένετε λίγο. Γυαλίεται τόσο γρήγορα. Και μετά... και μετά πάλι λίγο. Αλλά έτσι, με αυτό το πολύ αργό ρυθμό. Μπορείτε να πάρετε ένα λάξ, ένα απλώς κουταλάκι. Να έχετε γάντια και τα γυαλιά, έτσι, μπράβο. Και μισό λεπτό να προτείνω κάτι. Και λίγο να χαμηλώσεις τα μανίκια σου. Έτσι, απαλά, απαλά. Μπορείτε σιγά σιγά, μία-μία, ένας-ένας, να το δοκιμάζετε, ας πούμε. Εντάξει, ο επόμενος, σας έρθει κι άλλος. Δηλαδή, έτσι δοκιμάστε το ένα. Όλοι ένας-ένας. Γάντια, γάντια. Δώστε τα γάντια, δώστε τα γάντια. Έλιστα, τα και τα γυαλιά. Οπωσδήποτε. Τέτοια έφερε ο αδελφός μου από το εργοστάσιο. Ένας, ελάτε λίγο να ρίχνετε. Ποιος έχει σειρά πάρει το πτυχίο του σήμερα. Όποιος το κάνει θα πάρει την πρακτική του. Γυαλιά και για δέσμα να βάλετε... Α, έχει και εδώ, έχει και εδώ. Μας πάει μαζί στο μάτι... Κοίταξε, ρε παιδί μου, δεν το χάσαμε. Κοίταξε αυτό. Για να πάει στο μάτι πρέπει να κάνει με μεγάλη αντίδραση να πεταχτεί, να κάνει τέτοιο, αλλά καλό είναι να μην πάει. Τώρα δεν ξέρω, δηλαδή μία μπορεί να σου κάνει στο δέρμα, μπορεί να σου κάνει μία έτσι σαν μια καυματάκι. Ωραία. Συνεχίστε. Είσαι τυχερή. Και βλέπετε πόσο ανθεκτικό εδώ μεταξύ είναι αυτό το κεσεδάκι του γιαουρτιού. Αυτό, έτσι. Ναι, το πλαστικό. Γι' αυτό κάνει 500 χρόνια να ανακυκλωθεί. Ναι. Ωραία. Και δεν είναι ανακυκλωθεί. Δεν είναι ωραίο πλαστικό. Κλάδο, Γιάννη, δεν θα. Άρα δεν είναι ανακυκλωθεί. Τα αρωματικά δηλαδή. Αρωματικά τι εννοεί. Τα λευκά σαπούνια. Ναι, τα λευκά. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Φαντάζομαι ότι απλά έχουν άλλο, όπως βάζουμε εμείς βασκόμενο, μπορούν να βάζουν κάτι άλλο. Και χρώμα προφανώς. Και χρώμα και μπορούν να βάζουν... Yeah. Και δεν χρειάζεται να ανακατεύουμε με μια κουτάλα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό έχει γίνει τώρα ένα. Συνέχισε. Τους κάνεις σαν αλάτι. Θέλει κάποια άλλη. Λιαλίεται επί τόπου. Βάλει κανένα καλά. Κάνουμε ένα-ένα, να τελειώνουμε. Αυτή είναι αλάσπιση. Ωραία, άστο, άστο, αυτό δεν το ξέρω, όχι, δεν το κρίνω με βάση την πλήθρωση. Κι άλλο θέλει, Κάνε, ναι, θέλει. Σταγόνας.
ρίξε 20 σταγόν. Ποιο σούπερ μάρκετ θα δώσουμε την πρώτη παραγγελία? Στο Σκλαβενίτη. Να δούμε, να δούμε. Σε δύο μήνες. Εμένα όποιος μου δώσει τα πιο πολλά μίζα θα το δώσω. Θα τάξω. Εγώ. Θα τα δίνω με τα σαπούλια με τιμολόγια ή μαύρα. Μανώλη, ξέρεις τι μου μυρίζει αυτό? Ξινόχοντο. Έτσι είναι ο ξινόχοντο. Η κριτική τι λένε, δεν είναι ξινόχοντρος αυτό? Σαν ξινόχοντρο, δεν μοιάζει. Χωρίς ρύζι, μόνο ξινόχοντρο. Έχει και πασόκ νομίζω. Κάντου μισό λεπτό ακόμα και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στα καλούπια. Είναι έτοιμο? Ναι, λίγο. Έχει πήξει. Του σκόνει κάτω, του σκόνει σιγά σιγά. Δεν ξέρω τι σκόνει, αλλά σίγουρα πίζει με το μέγενο πίτε. Για να το καθαρίσεις, πώς το κάνεις, θα το πλένεις. Θα το πλύνουμε, πώς το κάνουμε, ναι, το πλέτε, δεν ξέρω, θα το πλύνουμε. Θα το πλύνουμε. Θα πλύνεις και θέλει, καθαρίζεις, σαπούνι. Θα μου πει σαπούνι, ναι. Άμα δεν καθαρίσεις τον απατό του, το σαπούνι το έχει ήδη, το νερό θα του πει. Άμα δεν καθαρίσεις τον απατό του, εμένα θα καθαρίσει. Κοιτάξτε το ίχνος τώρα πόσο διατηρείται, πόσο πολύ διατηρείται, έτσι. Ναι. Ρε εσείς, να μην το θιαρμίζετε. Άλλο πράγμα να το δεις και να το ακούς πάντως. Λοιπόν, άντε και του χρόνου. Κρατήστε το. Μπορείτε να πολύ έξοδο. Καλό έξοδο. Ναι. Λίγο και γέμποση. Έτσι θα το λέγανε παλιά. Να το βάλουμε στα καλούπια. Ελάτε εδώ, ελάτε. Μουστάρδα. Μπράβο. Μουστάρδα, μπράβο. Ωραία. Και στάλο ή τα βάλουμε. Σας ομάλω. Φτάνει εδώ. Εμένα φάβα μου. Μια σπατούλα έχει κάτι. Κάτι. Έτσι όμως το κουνήσει πάλι. Να το λίγο να... Το πρώτο είναι για μεγάλους, το άλλο για παιδιά, παιδικό. Εντάξει, κουμπάρισα. Τώρα δεν ρίχνω, δεν πειράζει. Μικρά τα λέω, εντάξει. Αυτό είναι για μεγάλους το σαπούνι και αυτό είναι για παιδιά. Έτσι, έτσι, σωστά. Παιδικό, α, το κουτάλι, δώστε μου από εδώ. Όχι το ψαγίδι, μηχανή. Τραβάει μηχανή. Α, για τη μηχανή, είπατε. Και ένα κουτάλι φέρτε, παιδιά.
αυτό, πάρτε το, να το πλύνετε. Πώς ανοίγει, πώς βγαίνει αυτό? Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πώς βγαίνει. Όπως είναι μες στο νερό. Δεν βγαίνει. Και ζεστό νερό να ξεπλύθει. Καλύτερα, γιατί συνήθως αυτά που ξέρεις. Κι άμα το βάλει και δουλεύει κιόλας θα το πετάξει γρήγορα. Ωραία, κουταλάκι, να το ρίξουμε. Ωραία, εγώ με το κουταλάκι θα το ρίξω και εσύ ίσιονέ το με τη σπάτουλα. Το μόνο εδώ που μας έχει. Ωραία. Εντάξει, αυτό τώρα. Μπορείτε, αν όχι το παιδικό κομμάτι να είναι λίγο πιο μικρό. Πάντως είναι τόσο λαχταριστό που θες να δοκιμάσεις. Ε, κορίτσια, δεν θα το δοκιμάσουμε όμως. Εγώ όταν ήμουν μικρή είχα ταΐσει την αδερφή μου σαπούνι. Και δεν σε σφαξίν μάνα σου. Ακούσε την αδερφή. Και εσύ. Πολύ αγαπημένη. Μιλάμε αυτή. Ήθελε άμεση την εκτέλεση. Κάτω και εσύ και το κάνει πολύ καλά. Κάτω και εδώ πέρα. Την άλλη φορά. Οι μικρότερες. Τι μικρότερες. Στην. Δύο. Πάρτε το και στο μέσο. Δεν έχουμε άλλο. Οπότε δεν θα ξέρω τι να κάνουμε. Άντε, γεια στα χέρια μας, ολόκληρο. Ελπίδα, έχουμε καμιά πετσέτα, κάνα πανί. Γιατί αυτά θα τα τυλίξουμε τώρα με το πανί. Και θα τα αφήσουμε σε ένα σκιερό μέρος του γραφείου, ας πούμε. Ναι. Πετσέτες κουζίνα. Ναι, ή κάνα πανάκι έτσι. Α, για να το σκεπάσουμε. Ναι, όχι, θα μάθουμε. Για σκέψη να πάει και μια μίγα τώρα και να βρούμε στο σαπούνι μας.